Τις βραβεύσεις των κορυφαίων συνεργατών για τα παραγωγικά τους αποτελέσματα πραγματοποίησε η επιθεώρηση πωλήσεων του Δημήτρη Κελεσίδη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Το παρόν στην εκδήλωση, εκτός από συνεργάτες και φίλους, έδωσαν στελέχη της διοίκησης εταιρείας αλλά και ο κλαδικός τύπος. Όσο αφορά τον Δημήτρη Κελεσίδη, για μένα είναι η ιστορία Εθνικής Ασφαλιστικής. Επειδή πραγματικά του οφείλουμε πάρα πολλά. Τόσα χρόνια έχει δράσει πολλά χιλιόμετρα στην ασφαλιστική αγορά και έχει τιμήσει την Εθνική Ασφαλιστική. Πραγματικά, το δίκτυο της Εθνικής, εσείς οι άνθρωποι μας, είστε η δύναμη αυτή που θα πάνε μπροστά την εταιρεία ακόμα πιο ψηλά. Εύχομαι το 2020 πρώτα υγεία, πολλή υγεία και μετά όλα τα άλλα έρχονται. Μέσα από το γραφείο του Δημήτρου Κελεσίδη δημιουργούνται νέα φυτώρια, νέοι ασφαλιστές. Έρχονται σε εμάς, στην Εθνική Ασφαλιστική, νέοι άνθρωποι και στελεχώνουν το καλύτερο δίκτυο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Το λέω με τα λόγου γνώσης, το ξέρετε και εσείς. Είμαστε το ισχυρότερο δίκτυο, είσαστε το καλύτερο δίκτυο, το πιο δυνατό δίκτυο, τόσο όσον αφορά τα αποτελέσματα, όσο αφορά και την ποιότητα. Για το 2020 πιστεύουμε, και θα μιλήσω κυρίως για τις γενικές ασφάλειες που είναι ο δικός μου τομέας, ότι θα εξακολουθήσει πρώτα απ' όλα η κερδοφόρα πορεία. Ιδιαίτερα του κλάδου πυρός, που είναι ο πιο κερδοφόρος κλάδος, όχι μόνο της εταιρείας αλλά και της αγοράς. Σκοπεύουμε. Επειδή είδαμε τη μεγάλη επιτυχία γενικότερα που είχαν τα νέα προϊόντα κατοικίας, τα full home, ήδη πιστεύω ότι όλοι σας και όλες σας γνωρίζετε ότι αναδείχθηκε προϊόν της χρονιάς. Έχετε ακούσει όλοι για το περίφημο cyber risk. Ο στόχος μας είναι να βγει ένα τέτοιο προϊόν στα τέλος και στα τέλη του χρόνου. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, όχι τόσο από ασφαλιστικής σκοπιάς, όσο κυρίως από το θέμα της εξυπηρέτησης, η οποία για τους πελάτες θα πρέπει να είναι σε 24 ώρες βάση 365 μέρες τον χρόνο. Παιδιά και του χρόνου. Και του χρόνου. Ξέρετε πόσο ωραίο είναι να μεγαλώνει σε μια διαδρομή μέσα σε αυτό το πέρασμα των χρόνων σαν τον εκρηκτικό μαέστρο μιας ακριβής μοναδικής παράστασης ενός σημαντικού έργου που όλες οι φωνές τραγουδούν την ίδια μελωδία. Μια μελωδία πλούσια σε χωροχρώματα της υψηλής τέχνης της ορχήστρας, αλλά και ιδιομορφίες, που καθιστούν το έργο αυτό αγαπητό, αλλά και αναγνωρίσιμο σε όλους. Ένα αποκορύφωμα πολυφωνικής τέχνης και αντιστοιχτικής γραφής. Ένα έργο, μια παράσταση που ξεκινάει περιοδίες για να δώσει τη δυνατότητα αυτής της απόλαυσης σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, μια μοναδική ορχήστρα. Όχι τεχνικά τέτοια, ναι υπάρχουν αδύνατα σημεία, αλλά συνέχεια τα βελτιώνουμε. Αλλά όμως ξεχωριστή, αφού συνδυάζει ποιότητα, τέχνη και αποτέλεσμα. Και με δεδομένο ότι το 2019 ξεπεράσαμε το μέσο όρο της αγοράς, πραγματοποιώντας μια αύξηση της τάξης του 20%, αναλογιστείτε λοιπόν τι θα γίνει το 2020, το διπλό 20. 20 σε όλα. Μου είναι αδύνατον μέσα σε δύο λόγια, έχω και λατώματα, να πω αυτά που νιώθω αυτή τη στιγμή και πάρα πολλά για εσάς. Μια που παρακολουθώ όπως και ο Δημήτρης για πάρα πολλά χρόνια την πορεία σας και μάλιστα δεν ξέρω αν είναι κι άλλος εδώ που μπορεί να δει τι ήταν πριν η Κελεσίδη η Εθνική, πριν ξεκινήσει ο Κελεσίδης και τι είναι μετά. Προσπάθησα να τον θυμηθώ λίγο έτσι πριν 40 χρόνια, νεαρό, στην Ορεστιάδα, στην Αλεξανδρούπολη, ή σε κάποιο ξενοδοχείο του Βόλου, στο οποίο είχε απέναντί του ανθρώπους και τους ελίδασκε αυτό που κάνετε σήμερα όλοι και ξέρετε, τότε ήταν άγνωστο που όταν μίλαγες για ασφάλιση, σε πήγαιναν ή στις ασφάλειες στην ΤΕΗ ή το λαβρύτερο κάναν το σταυρό τους λέγοντας ξου-ξου-ξου, μακριά κουνήσου. Το πολύ παλιά είναι πολύ κοντά, γιατί από την εμπειρία μου σήμερα φτάσαμε σε ένα σημείο η ελληνική αγορά να μην μιλάει για ασφάλεια. Να λέει διάφορα, ποικίλα,
για αμοιβαία, για κρεματιστριακές, για διάφορες άλλες ιστορίες και να έχει ξεχάσει το βασικό ρόλο του ασφαλιστή που είναι να κάνει ασφάλεια. Αξίζει να αφιερώσουμε χρόνο για να υπενθυμίσουμε και να υπογραμμίσουμε αυτή τη σημαντική δουλειά που κάνατε εσύ. Ρώτησα λοιπόν έναν μαέστρο τι είναι το 7ο βιολί. Λέει αυτό, λέει, μέσα σε μια-δύο ώρες μπορεί να κάνει δύο φορές ζικ και τίποτα άλλο. Αλλά χρειάζεται. Η ασφαλιστική μας αγορά πρέπει να τιμήσει τα 7ο βιολιά που είναι πάρα πολλά στην αγορά μας, που δεν είναι οι πρωταγωνιστές που παίρνουν κύπελα, συγχαρητήρια σε αυτούς που θα πάρουν κύπελα, αλλά η ομάδα είναι μεγάλη εδώ, είναι 100-200, δεν ξέρω πόσους έχεις, οι οποίοι δούλεψαν όλοι για να έρθει ένα αποτέλεσμα στην Εθνική, γιατί κύριε Μακρύ, τα αποτελέσματα που χαίρεσαι και χαίρονται όλοι και οι γενείς μαζί, ήρθαν από όλους, δεν ήρθαν από τους αυτούς απαροκείμενα. Αν λοιπόν η Εθνική δώσει λίγο βαρύτητα σε αυτούς που είναι όλοι επαγγελματίες κοντά στους ανθρώπους όλη την Ελλάδα, θα πάμε πάρα πολύ καλύτερα. Εύχομαι καταρχήν υγεία σε όλο τον κόσμο, να υπάρχει ευτυχία, ευημερία, να υπάρχει αγάπη. Είμαστε σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία που μας... Δεν καταλάβαμε την τεράστια κρίση που πέρασε ο ελληνικός λαός, αφήκαμε όρθιοι. Βοηθήσαμε κόσμο, όλοι οι άνθρωποι δικοί μου. Είμαστε καθημερινά μαζί, οι οποίοι αγαπάνε τη δουλειά τους γιατί αγαπάνε πάρα πολύ τον άνθρωπο. Προσφέραμε, ευχόμαστε από το 2000 και μετά να έχουμε ευημερία και κάθε χρόνο καλύτερα να είναι ο κόσμος και να είμαστε δίπλα τους. Ευημερία, αγάπη, ειρήνη και συμπαράσταση στους ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτό το χώρο, γιατί είναι ένας δύσκολος χώρος, θέλει πολλές ώρες δουλειά και χρειάζεται πολύ δύναμη και ενθάρρυνση. Να έχουμε όλη υγεία, να είμαστε καλά, να είναι καλά οι οικογένειες όλων και καλές δουλειές. Τι σημαίνει να είσαι διευθύντρια ασφαλιστών? Να είσαι δίπλα στους ανθρώπους σου, να τους υπηρετείς, να τους φροντίζεις, να είναι ευτυχισμένοι, να έχουν εισόδημα και να περνάνε καλά. Για τους ανταγωνιστές, τους άλλους συναδέλφους άλλων εταιρεών, έχεις μια ευχή ή κάτι? Τους αγαπάμε όλους και να είναι καλά. Για το 20 η μεγαλύτερη ευχή είναι πολύ υγεία. Το σημαντικότερο αγαθό, όλα τα άλλα έρχονται. Η υγεία είναι το σημαντικότερο και αυτό πρέπει να λέμε σε όλες τις ευχές μας. Όσον αφορά τη σημερινή γιορτή της ομάδας του Κερεσίδη, της Επιθεώρησης Κερεσίδη, πραγματικά σήμερα γιορτάζουμε τους πρώτους της επιθεώρησης του Δημήτρου Κερεσίδη, ενός ανθρώπου που έχει γράψει πάρα πολλά χιλιόμετρα στην ασφαλιστική αγορά, ειδικά για την εθνική ασφαλιστική που είναι πάνω από 35 χρόνια, έχει αναπτύξει ανθρώπους, έχει δημιουργήσει καριέρες και συνεχίζει με την ίδια αισιοδοξία, με το ίδιο πάθος, με την ίδια δύναμη να δημιουργεί ανθρώπους, να δημιουργεί αξίες. Βλέπετε να υλοποιούνται τα οράματα της Εθνικής και σε αυτό το χώρο που είστε σήμερα? Βεβαίως, ειδικότερα από τον Δημήτρη Κελεσίδη, όπου το ξεχωρίζουν οι αξίες του ήθους και της αξιοπρέπειας, τα οράματα της διοίκησης εφαρμόζονται και υλοποιούνται πλήρως από τον Δημήτρη Κελεσίδη. Καταρχάς, υγεία σε όλους. Προσωπικά είμαι σίγουρος ότι και οι εξελίξεις για την Εθνική Ασφαλιστική θα είναι πολύ θετικές. Έτσι, με την εμπειρία που έχω μέχρι στιγμής, η Εθνική εξακολουθεί και παραμένει ο ηγέτης της αγοράς και θα παραμείνει ανεξαρτήτως του ποιος θα είναι ο μέτοχος την επόμενη μέρα. Θα ήθελα επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Τάκη τον Κελεσίδη, τον Δημήτρη, για την τιμή που μου έκανε αυτός και οι συνεργάτες του να με καλέσουν σε αυτή την πολύ όμορφη τελετή. Είναι ένας άνθρωπος που σχεδόν για 40 χρόνια πρωταγωνιστεί, όχι μόνο στην εθνική αλλά γενικότερα στην ασφαλιστική αγορά, και πιστεύω ότι έχει πολύ περισσότερα χρόνια ακόμα μπροστά του. Η Εθνική, δεν θέλω να σας κουράσω με νούμερα ή οτιδήποτε άλλο, για το 19 το ξέρετε, κατέγραψε άριστα τόσο παραγωγικά όσο και στοιχεία κερδοφορίας. Σκοπεύουμε μέσα στο 2020 να τα ενισχύσουμε ακόμα παραπάνω. Γίνονται και θα γίνουν επενδύσεις σε διάφορους τομείς που θεωρούμε ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης, όπως ένας χάρη μηχανογράφηση. Και πιστεύω αυτό πραγματικά θα δώσει μια πολύ μεγάλη όθηση στην εταιρεία και θα αποτελέσει και ένα πολύτιμο όπλο για τους συνεργάτες μας, οι οποίοι είναι και στην πρώτη γραμμή της μάχης.
Σε αυτό θα ήθελα ακόμα μια φορά να ευχηθώ σε όλους υγεία πάνω απ' όλα, επιτυχία σε οτιδήποτε κάνουν και προσοχή, είναι λίγο πονηρές οι μέρες όσον αφορά τις ασθένειες. 39 χρόνια, 20 χρόνια σαν επιθεωρητής πωλήσεων, έχοντας οργώσει όλη την Ελλάδα, έχοντας φτιάξει και το 94 και ένα γραφείο στο Μιλάνο, μόλις ξεκίνησε η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. 15 χρόνια πριν, σαν κορυφαίος έμπιστος, διακεκριμένος ασφαλιστής, σαν unit, σαν agency, μια ολόκληρη ζωή. Μπήκα πιτσιρικάς και έχω φτάσει. Αλλά επειδή έχω ένα απόφθεγμα, ο λύκος κι αν εγέρασε και άσπρισε το μαλλί του, μήτε ταλέντο έχασε, μήτε τη δύναμή του. Συνεχίζω δυναμικά. Έχω ένα εξαιρετικό επιτελείο συνεργατών και το ουσιαστικότερο όλων είναι αυτό που δίνω το ένασμα για να ξεχωρίζει αυτή η επιθεώρηση, είναι η ανθρώπινη σχέση που υπάρχει και συναμετάξι μας και μεταξύ και των πελατών και όλων των συνανθρώπων μας. Έχουμε σε όλους, επειδή έχουμε και αντιμετωπίζουμε και σημαντικά προβλήματα με όλα αυτά τα διαδραματιστέντα γεγονότα, να πάνε όλα προς το καλύτερο και με υγεία και ευτυχία για όλους μας.